Λοιπόν, τώρα κυρίε και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου ο Διευθυντής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κλεάνθης Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Να δούμε τα στατιστικά για το μήνα Δεκέμβριο, τον πρώτο μήνα του χειμώνα, ο οποίος ήταν έτσι ιδιαίτερα θερμός μήνας, ξηρός και με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές. Και βροχόπτωση. Έτσι θα δούμε ελάχιστη τα στατιστικά. Με μια λοιπόν ευρηματική έτσι, δημοσιογραφική λεζάντα, αγνοείται ο πρώτος χειμώνας, ο πρώτος μήνας του χειμώνα, ναι, ο Δεκέμβριος, ναι, έτσι, ο οποίος τον έκλεψε ήταν το φθινόπωρο. Εξαιρετικά θερμός. Μόνο σε ένα περιστατικό είχαμε θερμοκρασίες μέγιστες που να είναι κοντά στις κανονικές και προς το τέλος του μήνα η ελάχιστη λόγω ακτινοβολίας της νύχτας είχε πέσει αρκετά κάτω από την κανονική, αλλά καταγράφεται ως ένας ιδιαίτερα θερμός μήνας. Και όπως θα δούμε παρακάτω, ήταν ο πιο θερμός από τότε που υπάρχουν δεδομένα για το σταθμό ραδιοβολήσεων θαλάσσας. Ψηλότερη του θερμοκρασία 24,7, ενώ η ακραία υψηλή θερμοκρασία του Δεκεμβρίου 28,5 το 2010, με χαμηλότερη μέγιστη 16,2, πάλι λίγο πιο χαμηλά από την κανονική. Η κανονική αυτή τη συγκεκριμένη μέρα ήταν γύρω στους 17 βαθμούς. 7,2 ήταν η χαμηλότερη μέγιστη το 2013. Μέσος όρος για το σταθμό ραδιοβολήσεων θαλάσσας 21,4 βαθμούς Κελσίου. Έχει εκδοθεί δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο γίνεται αξιολόγηση του Δεκεμβρίου σε θερμοκρασιακό και βροχομετρικό επίπεδο. Σε σχέση με όλους τους Δεκέμβριους, και φάνηκε ότι ο συγκεκριμένος Δεκέμβριος, θα το δούμε και στη συνέχεια, ήταν ο 13ος πιο ξηρός και ο πρώτος πιο θερμός από τότε που τηρούνται δεδομένα για αρκετούς σταθμούς. Και βέβαια οι χαμηλότερες θερμοκρασίες όπως αυτές καταγράφηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, καθώς καταγράφηκαν πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες το 1992 και το 2006. Μάλιστα, πάμε και στην επόμενη. Σε κανένα από τους σταθμούς που χρησιμοποιεί το τμήμα δεν πιάσαμε την κανονική βροχή για την εποχή. Ο Δεκέμβριος έχει 105 χιλιοστά. Και μόλις ένα ξεπεράσαμε το μισό. 50%, ναι, είναι ο σταθμός του Σαϊτά. Από ένα και μόνο περιστατικό βροχής ξεπεράσαμε αυτό το ύψος βροχής. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Δεκέμβριος με 106 τόσα χιλιοστά βροχής έχει μόνο 33 χιλιοστά ή 32% της κανονικής του, εξαιρετικά χαμηλό σε ύψος. Ιδιαίτερα για χειμερινό μήνα, καθώς αντιλαμβάνεστε, άμα αγνοείται από πλευράς βροχής ο συγκεκριμένος μήνας, τότε χάνουμε το 1 τρίτο της κανονικής για όλο το χειμώνα. Να δούμε και την κατανομή της βροχής. Όπως θα δείτε στην κατανομή της βροχής, περισσότερες βροχές ευτυχώς στο βουνό, βέβαια και τα νότια και τα ανατολικά παράλια. Χαμηλή η βροχή στο εσωτερικό, αλλά και πάλι 33% της κανονικής. Πολύ πολύ χαμηλό. Γενικά για ύψος βροχής τον χειμώνα, τον Δεκέμβριο, με 106 χιλιοστά κανονική, εξαιρετικά χαμηλό. Να. Και ακόμη μας σώζει λίγο Οκτώβριος που λέγαμε. Μας σώζει, και όχι πλέον. Όχι πλέον, όχι ναι, πλέον. Αλλάζει τώρα. Ναι. Για να κοιτάξουμε έτσι λίγο, η κόκκινη μπάρα, η 13η από το τέλος, είναι ο Δεκέμβριος του 2022 με 32%. Ναι. 33% της κανονικής του, ο πιο ξηρός. Εδώ είμαστε, ναι. Μάλιστα. Έτσι, ο πιο ξηρός το 2006, ναι. Το 1932 είναι εκείνο που φαίνεται 0,3 χιλιοστά, δεν γράφει την ημερομηνία. Α, ναι, η πρώτη ναι μπάρα, 1932. Δεν έβρεξε καθόλου ναι το Δεκέμβριο, 0,3. Δώστε μου την άλλη κάρτα τώρα που, είναι, που έχουμε σε σειρά τους 20 ξηρότερους Δεκεμβρίδες. Αν μπορούμε να τη δούμε αυτή, αυτό. Ωραία. Ναι. 33,6 χιλιοστά, ο πιο άνομβρος, ο πιο ξηρός το 1932, ενώ από την προηγούμενο ιστόγραμμα ο πιο βροχερός ήταν το... μπορούμε να βάλεις την προηγούμενη κάρτα παρακαλώ, ναι, αν ναι ψάχνεις σημειώσεις μου. Ήταν με 300 τόσα χιλιοστά βροχής το 1991. Εξαιρετικά πολύ όμβρος. Έπιασε τη βροχή όλου του χειμώνα ένα συγκεκριμένος μήνας. Έτσι. Όταν τα βαρομετρικά συστήματα κυλήσουν ομαλά, όταν υπάρχει μια κανονικότητα στην ατμόσφαιρα, τα πράγματα αλλάζουν. Όταν η ατμόσφαιρα μας δεν είναι κανονική, έχουμε προβλήματα. Και φαίνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η ατμόσφαιρα μας δεν δουλεύει σωστά. Έτσι. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το ύψος της βροχής από το 1901 μέχρι το 2022. Βλέπουμε το πόσο χαμηλός είναι ο συγκεκριμένος Δεκέμβριος. Βλέπουμε και την πτωτική τάση όλων των κλιματικών περιόδων, μόνο τους Δεκεμβρίου στις κλιματικές περιόδους, πώς μειώνεται η αθρηστική βροχή για το Δεκέμβριο. Είναι στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου η ποσότητα της βροχής στην περιοχή της Κύπρου λιγοστεύει. Έτσι, ναι, χάνουμε περίπου ένα χιλιοστό βροχής κάθε επόμενο χρόνο.
Και πάμε να δούμε την εποχική πρόγνωση, να δούμε. Η οποία βεβαίως αυτός από τα στερεότυπα. Είχαμε λοιπόν κατά τον Δεκέμβριο του 2022, αναμενόταν ότι θα είχαμε υψηλότερες κανονικές θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην παραλιακή ζώνη. Είχαμε σε όλο το νησί πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και αναμενόταν ότι η βροχή θα ήταν μεταξύ 50 και 75% της κανονικής. Να το θεωρήσουμε αυτό αστοχία του μοντέλου, γιατί η βροχή που έπεσε ήταν κάτω του 50%. Να το θεωρήσουμε αστοχία του μοντέλου ότι η θερμοκρασία ήταν ακραία ψηλή. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο εικόνες δείχνουν ότι και η βροχή, αλλά και η θερμοκρασία θα ήταν εκτός της κανονικής. Όπως πράγματι ήταν. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε στον Ιανουάριο. Να ο οποίος προβλέπεται επίσης θερμός. Είμαστε στο πρώτο εννιαήμερο και οι θερμοκρασίες είναι πάνω του κανονικού. Μικρή κάμψη θερμοκρασίας αναμένεται Πέμπτη Παρασκευή, έτσι. Mm-hmm. Και εξακολουθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου να είναι ξηρό. Είχαμε ελάχιστη βροχή τις πρώτες 10 μέρες του Δεκεμβρίου. Φαίνεται λοιπόν η ίδια εικόνα ακολουθείται και για το Φλεβάρι και για το Μάρτι. Έτσι. Έχει εκδοθεί το αντίστοιχο εποχικό δελτίο πρόγνωσης καιρού, το οποίο για Γενάρη, Φλεβάρι και Μάρτι μιλάει για υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες για κάθε μήνα, για κάθε περιοχή και με αθρηστική βροχή κάτω του 75%. Ναι. Είναι αυτό το φαινόμενο σε εμάς, αλλού πλημμύρες. Αλλού πλημμύρες. Κοιτάξτε όμως την περιοχή μας. Όλη η περιοχή. Ναι, ναι. Είναι όλη η περιοχή, έτσι. Μα και στην Ελλάδα, τώρα που μου λέγε ο συνθέτης ότι ήταν θερμοκρασίες, πρέπει να πάμε σε νησιά. Ήταν όλοι έκαναν μπάνιο. Την πρωτοχρονιά, τα Χανιά, εδώ τα Χανιά είχαν 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Πρώτη του χρόνου. Η κανονική των Χανιών για τον μήνα Γενάρη είναι γύρω στους 18. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την τελευταία καθήκη που έχουμε ετοιμάσει με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αν θέλετε. Πήραν πάρα πολύ χρόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα δελτία καιρού, από τα δελτία ειδήσεων. Η εισβολή της αρκτικής αέριας μάζας στη Βόρειο Αμερική, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκτική αέρια μάζα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες κάτω των πλην 40 βαθμών Κελσίου, κάτω των πλην 35, πλην 40 βαθμών Κελσίου. Θερμοκρασίες οι οποίες καταγράφηκαν στις κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στον Καναδά. Έτσι. Δεν είναι φαινόμενο σπάνιο, δεν είναι φαινόμενο συχνό. Είχαμε και πέρσι, είχαμε και πριν 10 χρόνια. Η σπανιότητα του συγκεκριμένου φετινού φαινομένου, μάλλον περσινού φαινομένου για την ακρίβεια, καθώς εξελίχθηκε τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη και πρώτες ημέρες του Γενάρη, ήταν ότι σε λιγότερα από 24 ώρες, από θερμοκρασίες 15-20 βαθμών, πέσαμε θερμοκρασίες πλην 30 βαθμών Κελσίου σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα του χιονιού που είχαμε από αυτή την ψυχρή αρκτική αέρια μάζα άρχισαν να καταγράφονται τώρα με πλημμυρικά φαινόμενα. Σε αρκετές πολιτείες. Αυτό που λέγατε και εσείς όταν είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση πρόσφατα, ότι το θέμα είναι και τι ακολουθεί μετά από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ναι. Χιονοπτώσεις στην ορεινή Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά έχει χιονίσει στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει οροσειρές ύψους 2.500 μέτρων περίπου. Έχει χιονίσει αρκετά. Και φαίνονται εκεί καμήλες, οι οποίες είναι σκεπασμένες από το χιόνι και δεν ξεχωρίζει κάποιος αν είναι έρημος, χιονισμένοι. Ή ένας γύλο φως ή ένας θάμνος χιονισμένος, έτσι. Ναι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Οι Σαουδάραβες κάνουν μεγάλη χαρά από τη χιονόπτωση αυτή και καταγράφεται καθώς κάποιος δεν περιμένει χιονοπτώσεις τόσο νότια, περιμένει στην περιοχή του Ελλαδικού κορμού. Ναι, ναι. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει 10% της επιφάνειας της χιονοκαλυμμένη, μόλις είναι στο 0,1%. Μάλιστα. Και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία αρχικά στην κεντρική και νότια Ευρώπη και ακολούθως σε ολόκληρη την Ευρώπη από όλος ο Δεκέμβριος σε εμάς στην νότια Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη Σκανδιναβία μέχρι και την κεντρική Ευρώπη και ακολούθως σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι ώστε κατά την περίοδο των γιορτών και ιδιαίτερα της πρωτοχρονιάς, να καταγραφούν υψηλές θερμοκρασίες σε όλο τον ευρωπαϊκό, σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μάλιστα. Και να κλείσουμε έτσι με τον καιρό τις επόμενες μέρες. Ο οποίος θα μας επηρεάσει ένα σύστημα την Τετάρτη. Ακριβώς. Φαίνεται να αλλάζει ο καιρός. Ένα χαμηλό παρομετρικό, το οποίο έρχεται από τη Χερσόνησο του Έμου, από την Ελλάδα, κατεβαίνει προς τα κάτω, θα δώσει εξαιρετικά καλές βροχές στην Ελλάδα. Σε εμάς τα φαινόμενα θα είναι σαφώς ποιότερα, με τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά ή και σε περιοχές των ψηλότερων ορεινών, πτώση της θερμοκρασίας μέχρι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Τα κανονικά μας τώρα είναι στο εσωτερικό 15-16 βαθμούς Κελσίου. Και ακολούθως να ανεβεί την Παρασκευή κάπως η θερμοκρασία, λίγο πάνω από τα κανονικά. Άρα φεύγει η ηλιοφάνεια, φεύγει ο καθαρός ουρανός.
έρχονται βροχές, αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. Ναι. Αλλάζει ο καιρός, παίρνει ένα πιο χειμερινό χαρακτήρα. Τα παιδάκια θα πρέπει να ντύνονται καλύτερα για το σχολείο. Είναι σημαντικό αυτό και σε σχέση με το ρεπορτάζ το οποίο έχετε προηγουμένως. Και γενικά να αντιληφθούμε ότι εντάξει, το καλοκαιρινό χειμώνας τερματίζεται τουλάχιστον για την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα ευχηθούμε να φέρει και βροχές, χωρίς προβλήματα. Θέλουμε, και χωρίς προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας χαιρετώ.